Κυρίες και κύριοι, καλώς σας βράδυ. Ξεκινάμε το ανθρεπτικό δελτίο όπως κάθε βράδυ 10 με 11 είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι, πλην μιας εβδομάδας το 15 Αύγουστο, όπου θα ξεκουραστούν οι συνάδελφοι και εμείς, όσο μπορούμε βέβαια. Ξεκινάμε λέγοντας, ο Πρωθυπουργός στον κόσμο του μίλησε για ελπίδα και μείωση ανεργίας. Σε ένα χρόνο θα βγούμε από την κρίση. Τα είπε σήμερα στον Α, θα σχολιάσουμε σε λίγο, θα τα δούμε κιόλας. Μας κοροϊδεύει ενώ δανειζόμαστε πιο ακριβά από όλους όσους δανείζονται στον κόσμο. Αυτό είναι μια κοροϊδία, μια πασιφανής κοροϊδία και του υπουργικού σχήματος που διαθέτει η κυβέρνηση, αλλά και του ιδίου του Πρωθυπουργού. Ο Μητσοτάκης μίλησε για ορυκτό πλούτο και πρωτογενή παραγωγή από την Καβάλα. Του ήρθε θεία επιφύτηση. Επιφύτηση το λένε, κύριε Θεολόγη, κύριε Φώτση, πώς λέγεται. Κύριε Χιδηρόγλου, αφήστε το κινητό σας. Έτσι δεν λέγεται. Ούτε στο κινητό δεν μπορούμε. Πώς λέγεται, κύριε Χιδηρόγλου, επιφύτηση δεν λέγεται. Θεία επιφύτηση. Πήγε στην Καβάλα λοιπόν, επειδή είδε τα φουγάρα εκεί από τα πετρέλαια να βγαίνουν από πάνω, του ήρθε η επιφύτηση από πάνω, μίλησε για το ορυκτό πλούτο. 40 χρόνια δεν κάναν τίποτα. Ξαφνικά θυμήθηκε τον ορυκτό πλούτο και την πρωτογενή παραγωγή, μιλώντας σε 40 ελίς, 20-30 μαζεμένοι εκεί δικοί του. Τα είπε εκεί μόνος του, τ' άκουσε. Και η ΑΝΕΛ, σήμερα το απόγευμα βόμβα, υπέρ Γεωργίου. Υπέρ του Γεωργίου η ΑΝΕΛ, ο Καμένος, το έκαψε τελείως, δεν υπάρχει. Ντούρου βήκονα στη Βουλή, τους άφησε ελεύθερους ο Βούτσης μαζί με τον Τόσκα. Μπήκανε άνθρωποι, κάνει μια δουλειά και στη Βουλή. Και ο φρούραχος. Εντάξει, παιδιά, τι κάνει άνθρωποι, πετάξαμε τεφτά. Μπήκαν μέσα, βγήκανε, σκουπίσαν, καθαρίσαν και φύγανε. Μα αν δεν σκουπίσανε, πετάξαν, βρωμίσαν και φύγανε. Θα τα πούμε σε λίγο. Ο κακός χαμός στη Βουλή με Άδωνη Γεωργιάδη και με όλα όσα έγιναν, θα δούμε βίντεο στο οποίο ειλικρινά ίσως να στεναχωρηθείτε, ίσως να συγχυστείτε, ίσως να ευρεάσετε. Πάντως προκαλεί θλίψη η εικόνα αυτή. Οι κάτοικοι στην ΚΟ κοιμούνται, φίλες και φίλοι, εκτός σπιτιών, έξω στο γρασίδι, καλοκαίρι είναι σκαλιός, λίγες κουνούπια, λίγες σνίπες, αλλά η ηλαθροεισβολή στα καλύτερα, με air condition, με, ξέρετε, με ειδικά σκεπάσματα, να τους επιλέγουμε, τους προτιμάμε. Χαρτζηλικάκι 400 ευρώ το μήνα ο καθένας, έτσι είναι η Ελλάδα. Μα είσαι Έλληνας, θα κοιμάσαι κάτω. Αν είσαι ηλαθροεισβολέας, θα κοιμάσαι τα καλύτερα, σε πεντάστερα. Μαζική εκτέλεση τζιχαντιστών σε ένα βίντεο πρωτόγνωρο, για πρώτη φορά το δείτε και τελευταίο βίντεο. Ένα βίντεο που αποκαλύπτει τη χαρά του Χιδίρογλου. Όποτε ακούει το όνομα, χαμογελάει. Τραμπ. Να τους, θα σας είπα εγώ, κατευθείαν. Χαμογελάει. Λοιπόν, θα δείτε πώς οι έγχρωμοι Αμερικανοί στηρίζουν Τραμπ. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, υπάρχει μια τεράστια πλειοψηφία εγχρώμων, μαύρων, οι οποίοι στηρίζουν τον Τραμπ. Το γιατί, στην πορεία του δελτίου ειδήσεων. Να καλησπερίσουμε τους καλούς συναδέλφους. Λείπει σήμερα ο Ανδρέας Καψαμπέλης, δεν πειράζει. Είναι εδώ ο κύριος Γραμμένος, είναι ο κύριος Τσαμτζίκας, είναι ο κύριος Κιθύρογλου, είναι και ο Χαλικιώτης για να σώσεις. Θα αναπληρωθεί το κενό του συναδελφού. Πού είναι ο Καψαμπέλης, να ρωτήσουμε. Πού είναι ο Καψαμπέλης, αυτό θέλω να ρωτήσουμε. Βάλαμε ένα πεδαλέρ. Το ψάχνουμε. Σε μυστική αποστολή είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γρήγορα, κύριε Γιώτη μας, με τα πανηγύρια. Να πάμε στην εμποροπανήγυρη του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε πώς πανηγύριζε σήμερα στον Α, τι ωραία που βγήκαμε στις αγορές. Βρέχει ήδη χρήμα, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Βγείτε έξω, βρέχει χρήμα. Λεφτά υπάρχουν, παιδάκι. 200 ευρώ βρέχει όμως. Ή 500 ευρώ. Στις αγορές βγήκαμε, στις λαϊκές αγορές, να δούμε αν τολμήσουν να βγουν. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός και θα λέμε σε λίγο. Μάλλον δεν χρειάζεται να ευλογήσω εγώ τα γένια μας, διότι όλος ο διεθνής τύπος σήμερα, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχαμε να ακούσουμε τόσο θετικά μηνύματα πάρα πολλά χρόνια. Μιλούν για την επανάκαμψη της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Μιλούν για μια δυναμική επιστροφή της Ελλάδας. Θεωρώ ότι ανοίγει ένας δρόμος, πρέπει όμως να είμαστε συγκρατημένοι. Πρέπει να επαναληφθεί αυτή η θετική έξοδος. Σχεδιάζουμε ώστε να επαναληφθεί, να έχουμε μια σταδιακή μείωση των επιτοκίων το επόμενο διάστημα, ώστε να είμαστε σε θέση, σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα, να εγκαταλείψουμε οριστικά τα προγράμματα στήριξης, να μπορεί η χώρα αυτοδύναμα να στηρίζει την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών της αναγκών από τις αγορές με επιτόκια τα οποία θα είναι προσιτά. Νομίζω ότι οι πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σιγά σιγά ανοίγει μια χαραμάδα ελπίδας. Προφανώς και δεν θα δουν άμεσα αυτές τις αλλαγές, όμως ήδη έχουν αρχίσει να έχουμε όλοι αρχίσει να βλέπουμε αυτή την επανάκαμψη της εμπιστοσύνης στην οικονομία να μετατρέπεται σε επενδύσεις και οι επενδύσεις να μετατρέπονται σε θέσεις εργασίας. Από το 2015 έχουν αυξηθεί κατά 300.000 θέσεις εργασίας, ενώ την περίοδο της καταστροφής, θα λέγα εγώ, 2010-2015, είχαμε χάσει 900.000 θέσεις εργασίας. Άρα έχουμε καλύψει το 1 τρίτο της καταστροφής στην αγορά εργασίας. Μένει ακόμα δουλειά, ο δρόμος είναι μακρύς, όμως μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Μέχρι σήμερα πίστευα ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα πιστεύω ότι είναι αλλού για αλλού.
πώς μειώθηκε η ανεργία, πώς ήρθε η ανάπτυξη, από πού ήρθε αυτή η ανάπτυξη, την είδαμε εμείς, ρε παιδί μου. Πώς βελτιωθήκαν όλοι οι δείκτες, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με το σχόλιο μας. Ξεκινάμε με τον Νίκο Χειδηρόγλου. Νίκο, κάνουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Πρωθυπουργό μας. Λοιπόν, έκατσα και το άκουσα σχεδόν όλο σήμερα. Εντάξει, είχε προαναγγελθεί. Εντάξει, έσφιξα τα δόντια. Έτσι. Λοιπόν, είχε προαναγγελθεί ούτως ή άλλως. Για ποια χώρα ακριβώς αναφερόταν? Δεν ξέρω, είναι μια. Ξέρω να βρω ποια είναι η χώρα. Η χώρα των θαυμάτων είναι. Δεν είναι η Αλίκη, δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι. Αλίκη δεν υπάρχει εδώ. Και εμείς φαίνεται ότι ο Κυριάκος Αβραμόπουλος, εγώ και εσείς ζούμε αλλού. Εγώ δεν ξέρω ποια αύξηση των θέσεων εργασίας. 10 εκατομμύρια Έλληνες ζουν αλλού. Δεν ξέρω για ποια αύξηση θέσεων εργασίας μιλάει ο πρόεδρος κυβερνήσεως. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας για αυτούς που είναι διατεθειμένοι να πάνε να εργαστούν περίπου στα όρια του επιδόματος ανεργίας που δίνει ο ΕΔ, κυρία Κοβλόπουλε. Δηλαδή, μιλάμε για θέσεις εργασίας οι οποίες δεν έχουν την παραμικρή προοπτική. Έτσι, δεν, εποχικές κυρίως. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Αν ψήκα, μην πετάγει συνέχεια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τον αγαπάμε. Αν το παρακάνει, θα τον βρίσουμε. Είναι θέσεις εργασίας εποχικώς, όπως είπε σωστά ο Νίκος, δηλαδή θέσεις οι οποίες αυτή την εποχή καταγράφονται, αλλά από Οκτώβριο μήνα πάλι θα δει στην ανεργία, κυρία Κοβελόπουλε, να ανεβαίνει κατακόρυφα. Και να πούμε και κάτι άλλο, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού έχει αποχωρήσει στο εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, τώρα, μισό λεπτό, κατέλειω αμέσως. Είπε κάτι για γαλέρες ο Πρωθυπουργός. Δεν ήταν στο απόσπασμα. Είπε κάτι για γαλέρες ο Πρωθυπουργός, δεν ήταν στο απόσπασμα που είδαμε. Ναι. Έφερε μια παρομοίωση με τους δυνατούς κοπηλάτες. Αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους τους έχει πεθάνει στη φορολογία. Ναι. Για μία ακόμη φορά, και ο ίδιος τυπικά προέρχεται από το χώρο των ελευθερών επαγγελματιών. Τυπικά είπα. Μην πιαστείς από εκεί. Κόλλησε σήμερα αυτό. Δεν έχει κολλήσει. Κολλήσει. Είπα τυπικά προέρχεται από το χώρο των ελευθερών. Από πουθενά δεν προέρχεται. Από ένα ξύπνο τον πήγε στην εξουσία και είπε λίγο στα πλάκα. Ουσιαστικά. Εγώ σε αυτά τα θέματα, κυρία, είμαι βασιλικότερος του βασιλέως από σένα. Προσπάθησε να δικαιολογήσει την φορολόγηση, βγάζοντας έτσι πάλι ένα ταξικό θέμα στις τοποθετήσεις του, ένα ταξικό θέμα το οποίο βέβαια διαχωρίζει τους Έλληνες, κυρία Κοβελόπουλε. Εμείς όπως ξέρεις είμαστε πατριώτες και για μας ο Έλληνας είναι Έλληνας, είτε είναι φτωχός, είτε είναι αστός, είτε πλούσιος. Να σου πω, θα σε αφήσω το πει πώς το δει, εσύ είναι μια ιστορία. Τελείωσε. 7 λεπτά μιλάς. Με ρώτησε, όχι, 7-12 μιλάω. Και 2 ξεκινήσαμε και 9 πήγε. Εντάξει, γραμμένα. Λοιπόν, εγώ θα πω για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μια τεχνητή έξοδο στις αγορές. Μια τεχνητή έξοδο στις αγορές. Ένα ακόμα φιλί της ζωής σε μια κυβέρνηση άχρηστη και ανίκανη. Γιατί το λες αυτό? Που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν παράγει τίποτα, γι' αυτό το λόγο είναι άχρηστη και ανίκανη. Το δεύτερο που θέλω είναι να πω είναι ότι... Είναι η συνωμοσία των πυρήνων της ψευτιάς, κύριε συνάδελφε. Ναι, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ανέλ. Είναι η συνωμοσία των πυρήνων της ψευτιάς. Ναι. Δεν ξέρω αν σου αρέσει ο χαρακτηρισμός. Όχι, μόνο που οι Ανέλ προέρχονται από το χώρο της δεξιάς. Το ξεχνάς αυτό. Δεν είναι δεξί, αυτή ψευτοδεξί. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την έκφραση που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας το 2014, πάλι όταν η χώρα επιχείρησε να βγει στις αγορές. Τότε έχει χαρακτηρίσει μια σκηνοθετημένη παράσταση το όλο σκηνικό αυτό. Θα μοίραζαν, λέει, και popcorn για να στηρίξουν το success story και θα έκαναν πάρτι οι τοκογλύφοι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, κύριοι, όλο αυτό που βλέπουμε είναι το θέατρο του παραλόγου και συνεχίζω να λέω με πρωταγωνιστή τον κλόουν, τον κύριο Τσίπρα. Το χόντρε το πράγμα. Καλά το. Γιατί είναι χοντρό. Το χοντρέ είναι το χοντρέ. Όχι, τον κλόουν τον κύριο Τσίπρα. Κλόουν. Τον αποκαλώ κλόουν. Κλόουν. Δεν το λέω, ναι, ούτε βλάκα, ούτε ηλίθεια, κλόουν ούτε χαζό. Κλόουν. Γελοτοποιό εννοεί. Γελοτοποιό, ακριβώ. Βγαίνει, το μόνο που δεν έχει κάνει είναι να αντιθεί. Γελοτοποιό, ρε παιδί. Να βαφτεί και να βγει έξω να γελάνε και τα παιδάκια, τα μικρά. Γελάει ο κόσμο δηλαδή με τον Τσίπρα. Λοιπόν, ότι γελάει, αλλά κλαίει τελευταία. Εγώ ξέρω ότι κλαίμε. Κλαίμε, δεν γελάμε. Ζήλαι. Ψηφίστηκε τρει φορέ το 15. Τρει φορέ ψηφίστηκε. Δεν τον ψηφίσαμε εγώ και εσύ. Πολύ χαλαρός, λέει. Πολύ είπε ο Βλάχος και Καψαμπέλης. Ξεφύγατε όλοι σήμερα. Στα. Δεν τον ψηφίσαμε εγώ και εσύ. Κάποιοι τον ψήφισαν. Ρε, περίμενε λίγο. Δώσ' μου την κάρτα λίγο. Πώς δανείζονται οι άλλες χώρες. Και θέλω να δω το Χαλκιώτη. Δεν τα είπα εγώ χθες αυτά. Δεν σου είπα να μην μιλάς. Πάμε στο Χαλκιώτη. Αυτό είπα εγώ. Χθες το είχαμε σε κάρτα έτοιμα. Αυτό δεν μπορούμε να το δείξουμε. Λοιπόν, έχει γίνει Ελλάδα. Λάθος. Έχει γίνει λάθος. Ελλάδα. Έχει γίνει λάθος, σου λέω. Κάτσε να το πω, ρε Συνικό. Οι πρώτες 5 χώρες έχουν αρνητικά επιτόκια. Λείπει το πρόσημο, το αρνητικό. Ρε, κάτσε να το πω, παιδί, έχει δίκιο, περίμενε. Να σου πω. Έχει πάρει φορά σήμερα, τι έπαθε. Έχει πει τίποτα. Σου έχω δώσει κάτι, δεν το ξέρω. Τι πει και δεν μα δίνει. Λοιπόν, Ελλάδα. 4,65% επιτόκιο. Αυστρία. Έχει δίκιο εδώ ο Νίκος ως ένα βαθμό, όχι απόλυτα.
μείον 0,186 είναι η Γερμανία, οι υπόλοιπες είναι συν. Οι πρώτες πέντε χώρες. Δεν είναι μείον οι πρώτες χώρες. Η Αυστρία δεν είναι μείον. Η Αυστρία είναι μείον, νομίζω. Όχι. Και η, το για δε, 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 δέστε το για να τελειώνει η ιστορία. Είναι μείον και η Γερμανία. Πάμε στην Πορτογαλία, ρε Σινίκο, που είναι η ανταγωνιστική μας χώρα εντός εισαγωγικών. Πορτογαλία 1,120. Απλά τέλος. Ισπανία 0,292. Εμείς 400% επάνω δανειζόμαστε. Και χαίρονται. Κύριε Χαλκιώτη, μου χαίρονται τα παιδάκια αυτά. Ο Δραγκατσάκης, ο Τσίπρας, ο Μήπρας, όλοι αυτοί χάσουν και γελούν και γελάνε. Κοροϊδεύουν, ρε κυρία Γκόρου. Οι χιλί, ρε παιδιά, 347 οι χιλί που είναι υποχρεοκοπία και αυτή, δηλαδή τελειωμένη οικονομία. Πολλές φορές, όταν διαβάζουμε νούμερα, λέμε ότι τα νούμερα είναι αμήλικτα. Βέβαια, υπάρχουν σημεία σε ένα συλλογισμό που ανάλογα πώς το διαβάζει, βγάζει αποτέλεσμα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τη εξόδου τη Ελλάδο στι αγορέ θα τα χαρακτηρίσω τεχνητά. Δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική οικονομία. Την πραγματική οικονομία θα τη δούμε στις αγορές, στην καθημερινότητα. Δεν μπορεί να φωνάζει που παραπάνω σε. Στις αγορές, στην καθημερινότητα, στις λαϊκές. Εκεί θα δούμε πραγματικά το τιμάριθμο και θα δούμε τους συλλογισμούς και θα το δούμε. Είναι μουμούρι. Φώναζε λίγο. Από εκεί και μετά, το επιτόκιο που δανειστήκαμε είναι φυσικά ανάλογο της οικονομικής θέσης της Ελλάδος και του χειρισμού σε τεράστια θέματα δανεισμού. Είναι πολύ καλό το επιτόκιο σχέση με αυτούς που το χειρίζονται. Σαμζίκας! Εγώ δεν ξέρω ούτε επιτόκια ούτε αγορές ούτε τίποτα. Εγώ σας είπα. Στις αγορές βγήκαμε και καλά κάναμε. Κάποια στιγμή θα βγούμε. Έτσι αποφάσισαν, γιατί αυτό αποφάσισαν αυτοί οι οποίοι πρημοδοτούν αυτή την κυβέρνηση. Τους κάνουν όλα τα χατρία και εκείνοι αντιστοίχως συμπεριφέρονται. Και γι' αυτό είπα, και δεν με αφήσετε την άλλη φορά να πω, ότι και του χρόνου, τον Αύγουστο το 2018, θα μας βγάλουν και από τα μνημόνια. Και λοιπόν, τι να το κάνω εγώ όταν είμαι άνεργος. Τι να το κάνω όταν πάω στη λαϊκή αγορά και κοιτάω να βρω την ντομάτα με 15 λεπτά να την πάρω για να πάρω 2 κιλά. Ο μισός θα πάει σε 300 ευρώ. Έτσι δεν είναι. Κύριε Αμπουρά, δηλαδή, έχει απόλυτο ευρώ... δίκιο ο κύριος Χιδρεούλης. Συγγνώμη, κύριε Σαμτσίκα. Έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Είναι μείον. Οι αριστερές χώρες, κύριε Αγκουρά, έχουν μείον πρόσημο μπροστά. Εντάξει. Δεν μείνουν αυτομαστιγωνόμαστε μόνοι μας. Μείον. Ναι. Πάμε τώρα να αφιερώσουμε στον κύριο Τσίπρα, στο λαοπρόβλητο, αυτό που οι αγορές έκαναν από τη στιγμή που βγήκαμε στις αγορές. Να το δούμε. Στο επίκεντρο της δικής μας πολιτικής δεν είναι πράγματι οι αγορές. Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν να κερδίζουν, αυτός είναι ο στόχος τους, γι' αυτό είναι φτιαγμένες. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Βάλε ρε και από κάτω η χορεγιώτη με ζουρνά να ακούσουμε κι εμείς. Είδες, Κυριάκο, γιατί τον αποκαλώ κλόουν. Το είδατε. Μόνος του βγαίνει και εκτίθεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο ελληνικός λαός να τον κρίνει πλέον. Ρωτήθηκε. Κρίνεται από μόνος του. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ξυπνάει το πρωί, βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και λέει. Πώς να χαρακτηρίσω τον εαυτό του. Το άλοθη του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να πω την κουβέντα, η δικαιολογία του Πρωθυπουργού Νίκο Χιδίρογλου, που είναι λογικοφανής, όχι λογική, είναι ότι αυτά τα έλεγα πριν πάμε σε εκλογές του 2015. Κύριε... Και παρά το γεγονός, είπε ότι. Οι Έλληνες ήξεραν το πρόγραμμά μας, λέει μετά. Άρα αυτό ίσχυε πριν πάμε σε εκλογές. Αφού πήγαμε, έχουμε κάθαρση. Τέλειωσαμε. Πήγαμε σε συμφωνία, λέει επώδυνη. Αυτό είπε σήμερα στη συνέντευξή του. Αλλά ρώτησα για αυτή τη συμφωνία την επώδυνη τον ελληνικό λαό αμέσως μετά. Το έχει τον πίτο γιατί. Λοιπόν, και μάλιστα γύρισε. Επικαλείται δηλαδή το δημοψήφισμα, αυτό λες. Πώς? Επικαλείται το δημοψήφισμα. Επικαλείται, όχι. Πώς το ρώτησε την κάλπη. Του Σεπτεμβρίου του 2015. Α, του Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτό που είπα στην αρχή. Λοιπόν. Δηλαδή, ναι, μες στην αρχή τα έλεγα εγώ αυτά, το 2015 που πήγα σε εκλογές δεν τα έλεγα αυτά. Επικανές και λοιπόν την κάλπη του Σεπτεμβρίου του 2015 για να πει ότι εγώ έθεσα αυτόν στην ετοιμιγορία, στην κρίση του ελληνικού λαού και είπε ότι από τη μία είχαμε αυτούς που φέραν τη χώρα, είπε τα γνωστά που λέει, στη χροκοπία δεν τη φέραμε εμείς στη χώρα. Η αριστερά να ξέρει να αναγνωρίζει ποτέ τις ευθύνες της με τα μαξιμαλιστικά αιτήματά της 40 χρόνια τώρα για το κατάντημα της χώρας. Είπε αριστερά, βάτε Ρουβίκονα για να το σχολιάσουμε. Ρίχτον. Να, όχι Δραγκατσάκη, παιδιά. Ρουβίκονα θέλουμε. Γιατί δεν έχει. Πήγα στη Βουλή, κάναμε μια επίσκεψη άνθρωποι. Να, πρόσεξε. Υπάρχουν στην Ελλάδα πολιτικοί κρατούμενοι, ρε παιδιά. Όχι, για πείτε μου αυτό το πράγμα τώρα εδώ γιατί θα τρελαθούμε. Πείτε μου το όνομα ενός πολιτικού κρατουμένου στην Αττήνα, εδώ Βενεζουέλα. Αυτοί εδώ δεν τους. Αυτοί εννοούν. Δεν τους. Πρόσεξε. Είχαν δύο αιτήματα, Κυριάκο Βελόπουλε. Να τα πούμε ποια είναι αυτά τα δύο αιτήματα. Για την Ιριάννα, το γνωστό αίτημα και το φίλο της. Και υπήρχε και ένα δεύτερο αίτημα, Κυριάκο Βελόπουλε. Άδειες, λέει, στους πολιτικούς κρατουμένους. Σωστό. Πρόσεξε. Ξέρεις σε ποιον εννοούν την άδεια στους πολιτικούς κρατουμένους.
στον κύριο Κουφοντίνα, αυτόν τον καλό άνθρωπο που πρέπει, έχοντας φάει 13 πόσους έφαγε συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας, να θέλει, έχει την απέτηση, έχει το θράσος να ζητά να κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας, Κυριάκο Βελόπουλε. Και υπάρχουν άνθρωποι σε μια χώρα της Ευρώπης, εν έτη 2017. Να σου πω, γιατί ακροδηγώς αναφέρεις το θέμα και δεν λες μπήκαν μέσα στη Βουλή, ρε! Πού είσαι, τι μπήκαν στη Βουλή. Περίπα το κάνανε. Γιατί κοιτάς το δέντρο και χάνεις το δέντρο. Ρε! Στη Βουλή μπήκανε, ρε! Τους βάλανε, ρε, Κυριάκο, με στη Βουλή. Ποιος μπήκε στη Βουλή. Δεν μπήκαν στη Βουλή, λέμε. Ποιος μπήκαν στη Βουλή. Δεν μπήκαν τα γέννη στο Μαντρί, λέμε. Μπήκαν μέσα. Τι μου λες τώρα, τα θεωρητικολογεί, τα. Εσύ, Κυριάκο, δεν βλέπεις τη σκηνοθεσία, δεν τη βλέπεις. Τώρα θέλει πάντα φερή-φερή να πω τίποτα. Εγώ για να μας κυνηγάνε εισαγγελείς πάλι εδώ πέρα. Να πω ότι μπήκαν να βρουν τίποτα συγγενείς εκεί μέσα. Όχι, γιατί άδικο είναι ο κύριος Βούτσης. Μπήκαν να βρουν τις συγγενείς τους, παιδιά. Ο κύριος Δαγασάκης που παίρνει πολιτικά. Εσύ, Κυριάκο, είναι 20 άνθρωποι στο Ρουβίκονα. Τους ξέρει η αστυνομία πάρα πολύ καλά. Δεν τους παρακολουθεί. Είναι έξω από τη Βουλή και έχουν στήσει καραούλι. Δεν τους βλέπουν. Και μπαίνουν μέσα, λέει, μόλις σηκώθηκε η μπάρα, λέει, για να μπει βουλευτικό αυτοκίνητο. Μας περνάνε για ηλίθιους. Έλα μην τα πάρω τώρα. Πάρ' τα, παιδί μου. Λοιπόν, μας περνάνε για ηλίθιους και μπαίνουν 20 άτομα μέσα και κάνουν μια συμβολική διαμαρτυρία. Λοιπόν, να σου πω, και παρεμβαίνει ο κύριος Βούτσης. Δώσ' του γιώτη μια εκπομπή να κάνει μόνος του. Και παρεμβαίνει ο κύριος Βούτσης. Κύριε Γερμανέ, δεν γράμμε. Σταμάτα, παιδί μου, έχεις αποσυντονίσει σήμερα. Αμερικάνος, Αμερικάνος. Έχει Παναγιά μου, βόηθα. Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα, Βαδιάτικα. Λοιπόν, χαλάρωσε επειδή... λίγο. Επειδή μέσα από αυτό το δελτίο έχω χαρακτηριστεί ως εκπρόσωπος της Ελλάς, θέλω σήμερα λοιπόν να. Της Ελλάς, ελληνικής αστυνομίας. Τελεία αλφα-σίγμα. Λοιπόν, θέλω σήμερα να κάνω μια καταγγελία μέσα από αυτό το δελτίο για τον επικεφαλής της Βουλής, τον φρούραχο, τον κύριο Κυριαζόπουλο. Ο κύριος λοιπόν Κυριαζόπουλος φέρει τεράστια ευθύνη για αυτό το... Ήταν ο ιδιαίτερος, ο εξαπορήτων και το δεξί χέρι στην ασφάλεια του κυρίου Παπαντονίου. Του γνωστού κυρίου Παπαντονίου. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν Κυριαζόπουλος, ο οποίος δεν έχει ιδέα. Μπράβο, αυτός. Δεν έχει ιδέα από επιχειρησιακή, αν θέλετε, κάλυψη μιας τέτοιας για μένα της Βουλής, του Ναού της Δημοκρατίας ή ένα τέτοιο κτηρίου. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Λοιπόν, ο κύριος αυτός είναι η δεύτερη φορά που χάνει την μπάλα. Γιατί επέτρεψε σε αυτούς τους ανθρώπους να παραμείνουν, να σηκώσουν, να αναρτήσουν και πανώ. Εντάξει, και αν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κατ' εμέ είναι εγκληματικά στοιχεία, τα οποία υποθάλπει η κυβέρνηση, και το γνωρίζουμε όλοι αυτό, αυτοί οι τύποι μπαίνουν, σπάνε, ξυλοκοπούν, βρίζουν και κάνουν ό,τι θέλουν, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπου θέλουν και ό,τι ώρα θέλουν. Θέλω να κλείσω. Όχι, Βασίλη. Ο Ρουβίκονας δεν μπαίνει μέσα στις τράπεζες, στα καταστήματα και σπάει. Μισό. Πανταβάζουμε σε μία βάση τα πράγματα. Ποιος δεν έχει σπάσει. Κύριε, επιτρέψτε μου. Δεν είναι μπαχαλάκηδες ο Ρουβίκονας. Είναι ακτιβιστές, αλλά στα όρια είναι ακτιβιστές, κυρίες. Θα μου επιτρέψετε, κύριε. Έχουν κατεβάσει, έχουν σπάσει βιτρίνες. Πού, κύριε. Βιτρίνες, όχι. Πώς. Πού. Νομίζω. Ο Ρουβίκονας, πού ο Ρουβίκονας. Όχι. Στο Ταϊπέ δεν είχαμε. Όχι, ρε. Όχι, δεν πήγανε μέσα. Μπαχαλάκηδες πήγανε εκεί. Σε μίνι μάρκετ, αλυσίδα καταστήματος. Όχι, δεν είναι άλλοι. Μπαχαλάκηδες είναι αυτοί, Βασίλη. Μην τους μπερδεύουμε. Η μόνη ενέργεια που θεωρείται λίγο επιθετική μπορεί να θεωρηθεί είναι αυτοί που μπήκαν στις εταιρείες που κάνουν τις πληστηριασμούς. Μόνο εκεί και σπάσανε κάτι ένα. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Όταν έφερε πίσω που έμπαιναν μέσα. Το αίσθημα από το δικαίωμα. Δεν είναι μπαχαλάκιδες, αυτό θέλω να σου πω. Μην είναι αυτοί που σπάνε με τους μεταλλοστάρια και τους άλλους. Δεν έχουν δικαίωμα να σπάνε και να καταστρέφουν ξένες περιουσίες. Είτε αυτές είναι τράπεζες, είτε είναι. Άρα είμαστε μέσα από αυτό το δελτίο κατά της βίας. Εγώ λοιπόν προσωπικά ρίχνω τεράστιες ευθύνες. Θεωρώ ανεπαρκή τον ταξίαρχο του και φρούραρχο της Βουλής, Κυριαζόπουλο. Ναι. Και το καλύτερο που έχει να κάνει η Ελληνική Βουλή και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, είναι να τον αντικαταστήσει αμέσως. Τελείωσες. Γιατί θα έχουμε και άλλα έκτροπα μέσα στο ναό της Δημοκρατίας. Εγώ θα το πω αλλιώς. Είμαι ο Κυριακόπουλος, εγώ δεν είμαι Βελόπουλος. Και είμαι φρούραρχος. Κυριαζόπουλος. Κυριαζόπουλος, δε Μουρδόπουλος. Πώς δεν μου μουρμουράκουλος, μου μουρ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 μουurμουρ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 
Τόσκα είναι υπουργό, με τον που γίνεται ο Σιμπάν. Συλλαμβάνω 4-5 και μου λένε άφησε του ελεύθερου. Μα ποιο θα τον πειράξει, ο Τόσκα, θα δω Τόσκα σου τοποθέτησε τον Κυριαζόπουλο εκεί. Θα τον διώξει, παιδί. Θα τον πειράξει, άμα συλλάβει τον κόσμο, θα τον διώξει. Συνέλαβε κόσμο, υποτίθεται. Και τον είπα διώξει, δεν είναι και τον διώξανε. Γίνανε εξουσιακέ εισαγωγέ. Ξεχάσατε την κυρία τα ονόματά του, τα στοιχεία. Ξεχάσατε τη ζωή τη, τι έκανε. Μιλάμε για πίθανα πράγματα. Για μιλάτε όλοι μαζί. Ακούστε λίγο, κύριε. Ακούστε, κύριε, γιατί κάποια στιγμή πιστεύω ότι να βάλω μια τάξη συζήτηση. Σας άφησα τόση ώρα να μιλάτε ελεύθερα. Μην πετάκετε ο ένας πάνω στον άλλο. Ωραία, να κλείσω μόνο αυτή, μόνο αυτή την ενότητα. Τέλειο, λοιπόν, εσύ. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Θυμάστε όλοι την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα, η Φρουρά πώς αντιμετώπισε
τους συμβασιούχους τον ΟΤΑ. Το θυμάστε? Πώς τους έσπρωχνε και τους αποθούσε και δεν άφηνε να ανοίξουν την μπάρα να πάει η πενταμελή επιτροπή μέσα και να συναντήσει τον πρόεδρο της Βουλής. Και μόνο ξύλο δεν έπεσε. Εντάξει, ωραία, χημικά τελειώσαμε, πέσανε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Χαίρομαι γι' αυτό για να μην έχουμε την παράθεση. Πέστε μου γρήγορα για τη Τσαμτζίκα την άποψή σας. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω την στάση της ζωής Κωνσταντοπούλου όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, πώς μεταχειρίστηκε τους αστυνομικούς της Βουλής. Που τους έστελνε να πάνε οι ανθρώποι στα σπίτια τους να πάνε να κάνουν τα τσίσα τους και να ξαναγυρίσουν να φυλάνε τη Βουλή μετά. Εν πάση περιπτώσει τώρα, κοίταξε, η εξουσία αυτή είναι. Τη γνωρίζουμε. Και εδώ με τη, στην περίπτωση της αριστεράς έχουμε και εκπλήξεις. Δεν έχει και ποιότητα αυτή η εξουσία. Είναι εξουσία-εξουσία, δηλαδή όπως την νοείς με το χειρότερο τρόπο. Ναι, αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξουσία ή την αστυνομία κατά το δοκούν. Όποτε γουστάρει να του έχει δίπλα σου, να του πηγαίνει όπου θέλει. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό νομίμως τουλάχιστον. Τελειώστε, κύριε. Άτι, πάμε στο Μητσοτάκη τώρα. Άτι, στο φίλο μας, στο Μητσοτάκη. Για να δούμε λοιπόν, πήγε ο Μητσοτάκης. Μην γελάς, παιδί μου. Δεν μπορώ να ακούγεται. Μην γελάς, παιδί μου, μην γελάς. Στεναχωριέται το χειδίδρυμο, σε κοιτάει λοξάρα, κατάλαβες. Έχει στεναχώρια. Καμένο στο δελτίο. Άρχισε να γελάς. Ρε χειδίδρυμο, με αυτό θα κυβερνήσετε. Με το Μητσοτάκη θα κυβερνήσετε. Θα το δείξουμε λοιπόν. Πήγε στην Καβάλα και θυμήθηκε τον ανοιχτό πλούτο άνθρωπο. Τώρα μετά από 40 χρόνια που πάει στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι δημοκρατία. Τώρα θυμήθηκα. Βλέπει Βελόπουλο στο κομμάτι. Για να το δούμε. Εδώ και παραπάνω από 30 χρόνια ο Πρίνος παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, συνεισφέροντας στην ασφάλεια της ενεργειακής τοποθεσίας της χώρας, προσφέροντας πολλές ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και συνεισφέροντας βέβαια στην εθνική οικονομία. Η χώρα έχει μία υποχρέωση να εκμεταλλευτεί συνολικά τον ορεικτό πλούτο της. Με ασφάλεια και με απόλυτο σεβασμό στις περιβαλλοντικές οδηγίες και στην περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως έχει συμβεί σε αυτή την περιοχή εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλω να τονίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή γίνεται εξόρυξη και παραγωγή του πετρελαίου σε μια περιοχή η οποία ταυτόχρονα έχει και τουριστική ανάπτυξη. Ο Χριστός και η Παναγία. Έχει η τουριστική ανάπτυξη με την εξόρυξη του πετρελαίου. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο τύπος θυμήθηκε το πετρέλαιο. Προφανώς εννοεί ότι δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον συγκεκριμένα. Προφανώς εννοεί το εξής, κύριε Κυριακού. Άσε τα προφανή. Κάτι τέτοιο. Εικασία κάνω. Με εικασίες δεν κάνει πολιτική. Εικασίες θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ακούστε. Ο άνθρωπος πήγε στην περιοχή και δεν έχει ότι πριν από το 1973 γίνεται εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή. Λέει εδώ και 30 χρόνια και κάτι. Μα δεν ξέρει το θέμα άνθρωπο. Σου είπα να πάει. Τι είναι? Λίγο παραπάνω, εντάξει. Τι λίγο παραπάνω, 45 χρόνια, κύριε. 46 πώς είναι, 47. Άλλο να είσαι 30 χρόνια και άλλο 46, κύριε. Επειδή είστε 30 χρόνια εσείς. Εκείνη το θέμα, κύριε Βελόπουλο. Εκείνη το θέμα και η ουσία. Το χειρότερο ποιο είναι? Για δώσ' μου τη φωτογραφία. Πήγε στην Ιχθυόσκαλα, στην Καβάλα. Και μίλησε σε ψαράδες. Αυτή η ψαράδες, βέβαια. Γιατί έχει ξανθιά και αριστερά και στη μέση. Έχει και τις ανθιές. Αυτές οι ψαροπούλες είναι αυτές. Αστράτες. Λοιπόν, είναι της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά οι περισσότεροι. Και τους μίλησε για την πρωτογενή παραγωγή, κύριε Χιδίρογλου. Είπε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι για μας τη Νέα Δημοκρατία ο πρωτογενής τομέας. Λέει είναι πολύ σημαντικός. Ωραία κύριε, δώσ' μου το πρόγραμμά σου να δω τι λέγεται το πρωτογενή τομέας. Πρωτοπόρος. Για λέγε ρε Χαλκιώτη. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Ποιο? Ποιο απ' όλα. Η πρωτογενή παραγωγή είναι σημαντική όντως. Είναι ρε παιδί μου, αλλά λέει απλά, ότι. Απλά τα έχετε πει και εσείς αυτά, κύριε Βελόπουλε. Δεν έχουμε πρόγραμμα ολόκληρο εμείς. Αυτοί δεν έχουν πρόγραμμα και μιλούν για πρωτογενή παραγωγή. Πάντως, για να φύγουμε από την κρίση, πρέπει να γίνει να επενδύσουμε στην πρωτογενή παραγωγή τώρα πέρα από τα αστεία. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν έπρεπε να μιλήσει για την πρωτογενή παραγωγή. Όχι. Να σα πω για την πρωτογενή παραγωγή. Συγγνώμη κύριε Βελόπουλε. Δεν έπρεπε να πάει καν εκεί. Να σου πω. Γιατί 40 χρόνια καταστρέψαν οι ίδιοι την πρωτογενή παραγωγή. Ο πατέρας του, εντάξει, ο Καραμαλής, αυτού με τις λάθος επιλογές. Και έρχεται τώρα χωρίς πρόγραμμα να μιλήσει για πρωτογενή παραγωγή, ρε Νίκο Χίδρο, αυτό σου λέω. Ίσως αυτός θέλει να χαράξει μια άλλη γραμμή. Πού το πρόγραμμα του? Διάβασε τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Λιλιάκο, τα παίρνεις όλα σβάρνα τώρα. Ποιες επιλογές? Οι επιλογές ήταν ότι η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε όλη τη δεκαετία του 80 και του 90 τις επιδοτήσεις και ξέρεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά μην τα παίρνεις όλα σβάρνα. Γιατί ποιος ήταν το 80 και το 90? Ποιος κυβέρνησε το 80 και το 90, κύριε? Ιδιοκτήτη καφετέρια. Αυτή ήταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, Κυριακό. Είπε συγγνώμη γι' αυτό. Είπε ότι έκανα λάθος η Νέα Δημοκρατία για το παρελθόν, η αρχηγή και ο πατέρας του ακόμα. Όχι. Χάσανε τις κυβερνήσεις, πέσανε από την κυβέρνηση. Εντάξει, μου δεν πειράζει. Μπορεί να είναι ο γιος του και κυβερνάει τώρα και χωρίς πρόγραμμα κυβερνήσει. Αυτό μου λες τώρα. Εντάξει, κύριε, ο Έλληνας αγρότης δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 70, ας πούμε, και είναι το 90. Χειρότερο είναι. Έχει πρόβλημα τώρα. Νίκο, χειρότερο είναι. Είμαι από χωριό, είναι χειρότερη η κατάσταση του Έλληνα αγρότη πλέον. Άκου που σου λέω. 120 ευρώ το στρέμμα κερδίζει ο αγρότης, Νίκο.
Εντάξει, θα αφήσουν τα τρακτέρ, παιδιά. Αυτή την εποχή έχει πρόβλημα. Αλλά κάτι γίνανε και πράγματα. Μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν έγινε τίποτα, πιστεύω, θα σου εξηγήσω μετά. Πες μου, εγώ παρακολουθώ τις εξελίξεις στην Δημοκρατία και βλέπω ότι δυστυχώς του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του κύριου Μητσοτάκη, του βάζουν τρικλοποδιές εκ των έσω. Και αυτό το γνωρίζει και ο Νίκος που ασχολείται και με το πολιτικό και με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τον άφησαν να εκτεθεί και τον αφήνουν καθημερινά να εκτίθεται ο κ. Μητσοτάκης. Τον έστειλαν στην Καβάλα να πει κάτι το οποίο ισχύει εδώ και 30-40 χρόνια και πήγε να μιλήσει, ακούστε τώρα έτσι, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υποτίθεται η αυριανή κυβέρνηση, ο αυριανός πρωθυπουργός. Και πήγε να μιλήσει παρουσίαση 30 ατόμων και 40 ατόμων. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη. Δώσε τη φωτογραφία να τη δει, να καταλάβει. Αλλά δεν ξέρω οι δημοσκοπήσεις τι ρόλο παίζουν ακόμα. Αυτό εδώ, αυτό που βλέπετε, κύριε, είναι ο τρόπος που διεξάγεται πλέον. American style είναι, αλλά είναι 20 ψαράδες. Να τελειώσω την πρότασή μου. Συρρήκτη αγορά, δεν υπάρχει περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, να τελειώσω την πρότασή μου. Μια πρόταση, να τελειώσω. Άκουσαν μεν, πάταξαν δε. Λοιπόν. Είναι, έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα, είναι οι λεγόμενες θεματικές συναντήσεις, όπου πάει και βλέπει εργαζόμενο. Όχι, έτσι είναι. Να σου πω γιατί είναι συνάδελφε, έτσι. Ο γιατί γελάς. Γιατί πια δεν μαζεύει κανείς περιφερειάρχης. Όχι, με συγχωρείς. Εδώ είναι. Κυριάκο, άσαμε να μιλήσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί παρακολουθώ, το ξέρεις πάρα πολύ καλά στενά, όλες τις ομιλίες. Και έρχομαι παντού σε όλη την Ελλάδα μαζί σου. Σε πληροφορώ, επειδή είπε ο Νίκος ότι δεν υπάρχει κόσμος που πάει σε ομιλίες. Σε διαψεύδω, γιατί ο Βελόπουλος όπου και αν μιλάει. Όχι, δεν το αφήνω. Με συγχωρείς, είναι δικαίωμά μου να το πω. Μαζεύει πάνω από 100 και 150 και 200 και 500 άτομα. Οπότε μην μου μιλάς τώρα. Για αυτή είναι θεματική συνάντηση. Θεματική συνάντηση. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν πάει 70-80% ονοματέ. Εσύ νομίζεις, συνάδελφε, όταν είχε γίνει κινητοποίηση στην Καβάλα που είναι δεξιός νομός. Όχι, ρε φίλε, ήταν δεξιός. Εγώ ξεσυνομίζω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δέσει τη γαϊδούρα τους γιατί έχουν τις δημοσιογραφικές εταιρείες. Ρε παιδιά, ακούστε με λίγο αριστερά. Βλέπετε εκεί ο λίγο γεματού την Ξανθιά δίπλα και την Ξανθιά ανάμεσα. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης. Ο λιμενικός από πίσω. Ο αντιπεριφερειάρχης και ο άλλος λιμενικός. Εντάξει. Ξέρουμε τι πήγαν. Υπάλληλοι της Ιχθυόσκαλας είναι. Πίσω με το φίλο του Τζέκα να την καριέρα. Υπάλληλοι της Ιχθυόσκαλας. Όχι, κανένα δεν θέλει. Είναι μέλη ενό άπλου κόσμου. Τον απλό ψαρά. Τον απλό αγρότη. Τον απλό ψαρά. Τον απλό παραγωγού παράγει πλούτο που παράγει. Που δεν τεμπέλεις. Να σας πω εγώ για τον απλό ψαρά τώρα που είναι η σειρά μου. Να σας πω. Είχαμε πάει πρόσφατα στην Τίνο, κύριο Βελόπουλο, ναι. Έτσι. Μήπως είδατε τα πωλείτε πάνω στα βαρκάκια. Όλα τα καραβάκια, Νίκο μου, πωλείτε. Κύριο μου, που έχεις ευαισθησία με τη θάλασσα. Θα σου πω το γιατί. Πωλείτε, όλα πολλούς. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα της πρωτογενούς παραγωγής. Να τώρα μου σου παίρνεις το λόγο, ρε Νίκο. Κάποιος θα πάρει το λόγο. Ναι, λόγο. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί δεν κατάφερα να το πω αυτό που ήθελα να πω. Για να καταλάβεις. Εκείνο που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν πια γιατί τους έχουν τσακίσει. Και μάλιστα κάποια περίοδο θα είχαμε τη δυνατότητα να παράγουμε ψάρια με θάλασσες. Θαλασσινή χώρα είμαστε. Θα μπορούσαμε, αλλά τι κάναμε. Μας δίσαν τις επιδοτήσεις και κόψαμε με το πριόν, με το αντισοπρίονο, τις βάρκες τιμές. Έτσι. Ξέρεις τι είναι να σου δίνουν λεφτά για να κόβεις τη βάρκα του παππού σου, ρε παιδί μου. Φοβερό δηλαδή. Σε ξεριζώνουν, τελείως. Σου λένε τελείωσες. Λοιπόν, να πω κάτι εδώ πέρα. Και εμείς το δεχτήκαμε και τώρα να τα. Δεχτήκαμε, αυτό ήθελα να πω προλίγο, αλλά διακόπτω. Η πρόοδος της Ευρώπης. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα. Υπάρχει και ένα lifestyle το οποίο πέρασε την δεκαετία του 90, το οποίο δεν αφήνει τους νέους, Κυριάκο Βελόπουλε. Να πάνε στα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα οποία μπορεί να είναι και προσοδοφόρα κατά κύριο λόγο. Τι εννοεί, λάστα, να καταλάβω κι εγώ. Να σου πω κάτι, πες μου εσύ σήμερα, ένα παιδί 18 χρονών, το οποίο μπαίνει στο πανεπιστήμιο, καταφέρνει και μπαίνει, αν θα γίνει ποτέ αγρότης, κατά πλειοψηφία μιλάω, ή θα γίνει ποτέ ψαράς. Ούτε τώρα θα γίνει. Ούτε τώρα. Άρα τι έχουμε εδώ, όχι μόνο έχουμε πτώση της πρωτογενούς παραγωγής, Κυριακού, αλλά έχουμε ένα ρεύμα το οποίο ισχυροποιείται ανθρώπων, θα σου πω αμέσως. Και θα σου θυμίσω και κάτι άλλο, κύριε Κοβελόπουλε. Θα σου πω και κάτι άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί ασχολείσαι με την παιδεία, έχεις πολύ καλά ότι για να οικοδομήσεις καλή σχέση και σύνδεση της παραγωγής με την παιδεία πρέπει να αλλάξεις σχολές. Δεν μπορώ εγώ να σπουδάζω πολιτικές επιστήμες. Τι σημαίνει αυτό, ρε Νίκο? Εγώ αυτό σπουδάσα πάντως. Τι σημαίνει όμως που θα μου εξηγήσεις, τι παράγεις, όχι εσύ. Εγώ, ρε παιδί μου, δημοσιογραφία. Τι παράγουμε, ρε. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν κατάλαβες. Πρέπει να φτιάξουμε τεχνολογικές. Συμφωνώ. Έτσι, όχι, επαγγελματική εκπαίδευση. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην επαγγελματική. Παραγωγική. Ακριβώς. Εκπαίδευση. Όπως παραδείγματος χάρη τα. Όχι παροχή υπηρεσίας. Τα ΤΕΗ ιχθυοκαλλιέργειας, τα οποία δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Τα κλείνουν, παιδί μου. Τα κλείνουν. Θα σου πω και κάτι άλλο, κύριε Κολλό. Θα σου πω μάλιστα ότι το θέμα με τους ψαράδες είναι πολύ παλιό. Εσύ που ασχολείσαι με τα θέματα της πρωτογενούς παραγωγής και της αλληλείας. Από πότε έχουμε σύμβαση με την Αίγυπτο για την παροχή προσωπικού εδώ πέρα, για την επάνδρωση των αλληλευτικών μας σκαφών, κύριε Κολλό. Άκου να δεις. Από τη δεκαετία του 70. Άκου να δεις. Λοιπόν, απλά το λέω για να το ξέρεις. Δεκαετία του 80 έγινε αυτό, αλλά άκουσε με τώρα. Η Γερμανία, κύριοι, ακούστε λίγο, γιατί στη Γερμανία ζω,
για να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, κύριε Χαλκιώτη μου, και θέλω την άποψή σας, με το Μαρόκο και την Αίγυπτο και την Αλγερία, επέβαλε στην Ελλάδα κοινοτικές οδηγίες να μην ψαρεύουν οι Έλληνες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, για να διευκολύνει τους Τούρκους ψαράδες, τους Μαροκινούς και Αιγυπτίους, να ψαρεύουν αυτοί για να φαίνεται καλή η Γερμανία σε αυτούς. Χτύπησε όμως την ελληνική αλληλεία έτσι. Και ποιοι υπέγραψαν? Έλληνες πρωθυπουργοί και υπουργοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιοι ήταν οι Έλληνες πρωθυπουργοί? Αυτοί που κυβέρνησαν. Έτσι, μπράβο. Καραμαλή, της Δημοκρατίας, του Πασό, Καλκιώτης είπα. Έχουν μια οικονομική κατοχή. Σιμίτης. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Άσε που τρώμε το παραμύθι. Έτσι, και αυτό είναι ακριβώς αυτό. Τρώμε το παραμύθι. Τώρα, αυτό που είπε ο Κυριάκος τώρα είναι και το κόστος το οποίο πληρώνουμε. Έτσι. Για κάποια διαδικασία στην οποία μπήκαμε και δεν την καταλάβαμε. Έτσι, που ήταν το αντίτιμο. Ή δεν μας ενημέρωσαν οι εθνάρχες για αυτό που έρχεται αργότερα. Ή δεν προετοιμάστηκαν για αυτό που θυμάσαι είναι σήμερα. Κυριάκο Βελόπουλο, εσύ θυμάσαι, Κυριάκο Βελόπουλο, όταν το παίζαμε, μας λέγανε συνωμοσιολόγους την ομιλία της κυρίας Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, όταν παρέδιδε στον κύριο Παπούλια, που είπε την αλήθεια. Ότι πρόκειται όλο αυτό πρόκειται για την, ουσιαστικά για να δοθεί η εθνική κυριαρχία. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα, τα ξαναλέμε σε λίγο με πολύ σημαντικά θέματα. Ένα θέμα θα συγκλονίσει. Θα δείτε στη Μέση Ανατολή παζάρι μικρών παιδιών 10χρονων και 11χρονων και 12χρονων σε 70χρονους και 80χρονους που τα αγοράζουν για να τα... Σε λίγο. Μεγάλος. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, το αντρεπτικό δελτίο. Κατέβηκα και λίγο η Τόνη, βέβαια. Θα πάμε στο θέμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού για τις επιχειρήσεις. Επιτέλους. Τώρα θα μας πει και ο Χαλκιώτης σε λίγο που τα σώζει όλα. Δεν τα σφάζει όλα, τα σώζει όλα. Να δείξουμε το βίντεο. Δείξτε το βίντεο. Από την 5η 3 Αυγούστου μπαίνει τελικά σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα εξοδικαστικού συμβιβασμού για τις επιχειρήσεις που χρωστάνε είτε στο δημόσιο, είτε στα ταμεία, είτε ακόμη και σε ιδιώτες. Την παρουσίαση έκανε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου. Η πλατφόρμα αυτή αυτοματοποιεί όλες τις επιμέρους διαδικασίες του νόμου, όπως την αίτηση, έτσι ώστε να μην χρειάζεται η επιχείρηση να ετοιμάζει κούτες που να φέρνει μαζί, όπως γινόταν στο παρελθόν, οι οποίες στη συνέχεια στηβάζονταν σε αποθήκες των Υπουργείων. Δεύτερον, τους ελέγχους... με σκοπό την αποφυγή στρατηγικών κακοπληρωτών. Το εγχείρημα δίνει μεν τη δυνατότητα στις χρεωμένες επιχειρήσεις να έχουν μια ευνοϊκότερη ρύθμιση των χρεών τους, αλλά παραδίδει όλα τα προσωπικά στοιχεία του επιχειρηματία και της επιχείρησης στον υπάλληλο του Υπουργείου που θα ονομάζεται συντονιστής, ο οποίος και θα αποφασίζει τελικά αν ο επιχειρηματίας θα έχει καλή μεταχείριση, η αίτησή του θα απορριφθεί και θα καταχωρηθεί μόνιμα στη λίστα των στρατηγικών κακοπληρωτών. Σε συνεννόηση με τις τράπεζες, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη κύρια αναβάθμιση της πλατφόρμας, όπου ο χρήστης θα βρίσκει μέσα της όλα τα πληροφοριακά του στοιχεία, δηλαδή καταθέσεις, εγγυήσεις, εμβάσματα κτλ. Επιπλέον, στη συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, θα βρίσκει και τα βασικά στοιχεία του τάξης, δηλαδή φορολογικές δηλώσεις, εκαθαριστικά, ΕΝΦΙΑ, Ε9, καταστάσεις πελατών, προμηθευτών κτλ. Οι επιχειρήσεις πάντως δεν καλοδέχτηκαν το μέτρο καθώς φοβούνται ότι μαζί με το τυρί θα υπάρχει και η φάκα, που δεν είναι άλλη από τη χρόνια ταλαιπωρία, την ατέλειωτη γραφειοκρατία και τις πιθανές ποινές από τις όχι και τόσο κανονικές συναλλαγές που επέβαλε η κρίση ανάμεσα σε επιχειρηματίες και καταναλωτές. Λοιπόν, Χαλκιώτης. Λοιπόν, στις 3 Αυγούστου ξεκινάει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο όμως τα πράγματα. Επί της ουσίας, με δύο τροποποιήσεις που θα γίνει τον. Το Σεπτέμβριο. Μου λέγει ένα τηλεθεατή. Αυτό λέει εκεί δεν μιλάει. Τον έλεγε τώρα, βρήκε γήπεδο και μιλάει. Δεν τρώει το φαγητό. Και τον βρήκε γήπεδο τώρα, μολιέται. Και τον Οκτώβριο, επί τη ουσία, όλη η διαδικασία θα αρχίσει να πραγματοποιείται τον Οκτώβριο. Να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί έχει λίγο μπερδευτεί, ακούνε για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έχουμε αυτού που μπορούν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη. Δεν το συζητώ, θα πρέπει να τρέξουν να μπουν στο νόμο τη Κατσέλη, διότι. Υπάρχει μια υποχρεωτικότητα στον νόμο και είναι πολύ πιο προσιτό, πιο βατό να προστατευτεί ένας δανειολήπτης. Για όσους λοιπόν δεν μπορούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, έχουμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Να τονίσουμε ότι σε αυτό το σημείο εδώ. Ναι, εγώ δεν ξέρω με αυτά, ρε Χαλκιώτη. Πού να πάω να απευθυνθώ. Μου λες να πάει να κάνει αυτό. Πάει στην τράπεζα, πει μα ήρθα να κάνω. Γίνονται αυτά πράγματα, κύριε Χαλκιώτη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί. Μία φορά άπαξ μπορούμε να καταθέσουμε ένα φάκελο, δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Ναι, ναι, μην τα λες. Άρα προσοχή, ποιοι εκεί που θα απευθυνθούμε, ποιοι θα αναλάβουν τις επιχειρήσεις μας. Είναι
σε εισαγωγικά μια τελευταία ευκαιρία για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλει μεγάλη προσοχή. Οι ημερομηνίες είναι πάρα πολύ περιοριστικές. Δηλαδή, ένα λάθος μπορεί να μας πετάξει πολύ εύκολα. Ωραία, εγώ έχω μια επιχείρηση που μπορώ να σας να με βοηθήσετε, κύριε Χαλκιώτη. Αυτό είναι το μόνο εύκολο και θα σωθείτε, κύριε Βαλιώτη. Μην μου τα λέτε, εγώ δεν έχω δάνεια. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Έτσι. Δεν έχω πάει ποτέ ζωή μου. Να εξηγήσουμε όμως ότι για όσους. Έχω φίλο μου τον Γιώτη που δανείζω όποτε θέλω. Είναι δυσχρήσιμο με 6 γράμματα. Εθνική νούμερο 2 είναι ο κύριος Γιώτης. Λοιπόν, έτσι, τράπεζα. Έτσι. Άρα μπορούμε να πούμε το εξής, ότι και για αυτούς που δεν μπορούν να ταχθούν ούτε στο νόμο Κατσέλη, ούτε στον εξοδικαστικό, μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις είτε στο δημόσιο οφειλές είτε με ιδιωτικό οφειλές. Δηλαδή, χρωστώ εγώ στην Α 100.000 ευρώ. Ναι. Μπορούμε εκεί να πάμε να παζαρέψουμε. Δηλαδή, ναι, αλλά πρέπει να πείτε ότι αν πάω μόνος μου, έχω το ρίσκο να μου απορρίψουν και να τελειώσω. Όχι, είναι συγκεκριμένο θα το απορρίψουν. Περίμενε λίγο να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι συγκεκριμένο θα το απορρίψουν. Δηλαδή, εμείς πραγματικά αντιμετωπίζω, εγώ πραγματικά που ασχολούμαι ειλικρινά 20 χρόνια με τα δάνεια, αντιμετωπίζω πολλές φορές προβλήματα από την ηλικιότητα κάποιων τραπεζικών υπαλλήλων που πραγματικά δεν θέλουν να βοηθήσουν γιατί πιστεύουν ότι ενεργούν. Το ερώτημα στα γρήγορα γιατί δεν μπορούσαμε να το πούμε. Εντάξει, το έθεσε λίγο παράξενα. Ο φίλος μας εδώ, το ερώτημα είναι το εξής. Έχουν οι τράπεζες εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία διακανονισμού με τους πολίτες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει ένας πολίτης και πραγματικά πολλές φορές εγώ μένω με την εντύπωση με αυτά που ακούω. Αυτά λέει ο Χαλκιώτης. Κάθε μέρα. Μισό λεπτό. Από Δευτέρα. Μισό λεπτό, εσύ Κυριακό. 45 έχει πάει μέχρι τελειώσει, δεν έστεξε εδώ όσο κατάλαβε. Δεν μπορούμε να κρέμεται το μέλλον ενός ανθρώπου από μια τέτοια συνάντηση. Βεβαίως. Γι' αυτό πάει σε ειδικά γραφεία. Λοιπόν, πέρα από τα ειδικά γραφεία, να πούμε κάτι να έχω πει ότι και μια μαϊμού μπορεί να έρθει στο παρελθόν. Το μέλλον είναι δύσκολο. Να πούμε ένα παράδειγμα με το ελβετικό που πήγε ο κόσμος στις τράπεζες και πάθανε πανωλευθρία και κάποιοι. Για τα στεγαστικά εννοείται. Μιλάω για τα ελβετικά δάνεια. Με ρήτρα ελβετικού. Μιλάω για δάνεια που εκταμιεύθηκαν με ελβετικό νόμισμα, το οποίο εκεί καταστράφηκε ο κόσμος και κάποια διευθυντικά στελέχη που το παίζανε εξειδικευμένοι και δεν ξέραν τι πάνε να πει στην αλλαγή. Πάρτε δεν τρέχει τίποτα. Άρα μεγάλη προσοχή που θα απευθυνθούμε. Ξεκινάει ένα πολύ ωραίο γλυκό παζάρι για τις επιχειρήσεις. Προσοχή σε αυτούς που απευθυνθούν, διότι ή θα τους σώσουν ή θα τους καταστρέψουν. Καλλιώτησε και το σώζεις. Να πω το εξής όμως, κάθε μέρα τι ώρα είμαστε εδώ. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 3 με 3.30. Έτσι, να μας βλέπετε. 3 με 3.30 Καλλιώτησε εδώ στην εκπομπή για ό,τι έχει σχέση με δάνεια και τράπεζες. Και είμαι στη διάθεση σε όλους τους δανειολήπτες, οτιδήποτε θέλουν να τους ενημερώσω. Πάμε στο επόμενο θέμα. Σήμερα έγινε τη θλίψεω στη Βουλή, για να μην πω κάτι άλλο. Να δούμε το βίντεο για την υγεία. Ντροπή. Κατ' ουσίαν, κύριε Λάπα, έκανα ό,τι ο κύριος Λαμπουράρης στην περίπτωση Σκλαβενίτη Μαρινόπουλου. Το κάνετε αυτό γιατί είναι η επιθυμία του Σάλα. Και αυτό που άκουσε ο Έλληνας πολίτης. Σωστά. Και αυτό σε πολύ καλό έκανα. Αυτή είναι η αρμοδιότητα της πολιτικής. Αν είναι αυτή, πέστε. Βεβαίως. Όταν ο κύριος Λαμπουράρης ζήτησε από την οικογένεια Μαρινόπουλου να φύγει από το Μαρινόπουλο, τους είπε οι τράπεζες ζητάνε να φύγει η οικογένεια Μαρινόπουλου. Το καταλάβατε. Μπράβο. Θα πάει σε δικαστήριο. Αυτή θα είναι η συγκυρία. Μπορώ να απαντήσω. Είναι τιμή μου να το λέει αυτό για μένα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα το βάλω στο βιβλίο των μεγάλων επιτυχημένων. Ο κύριος Κασιδιάς είναι εθνικοσοσιαλιστής. Δεν ακούστε λοιπόν τον κύριο Νικόλα. Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι κίνημα της αριστεράς, αγαπητοί, το ξέρετε καλά. Μας βλέπει. Βεβαίως, και ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ ήταν σοσιαλιστές. Όλοι βγάζουν έχουν τα ενδιαφέρον. Τους γιατί τσακώνεστε. Σας παρακαλώ. Ένας ιδιώτης επιχειρηματίας μπορεί να κρίνει ότι τον συμφέρει για λόγους καλής φήμης του νοσοκομείου του ο πρωθυπουργός της χώρας που γεννάει η γυναίκα του στο ιδιωτικό με ευτήριο τάδε να πάει στο Σουηδία. Κύριε Γεωργιάδη, είναι επιχειρηματική απόφαση του ιδιώτου. Κύριε Γεωργιάδη, θα μιλήσω πολιτικά. Ο Άδωνης σήμερα κέρδισε κατά 80% κατά κράτος την ιστορία αυτή. Δεν μιλώ ποινικά, δεν ξέρω την υπόθεση. Πολιτικά όμως τους νίκησε. Το ξεκαθαρίζω, το είδα όλο, το πρόσεξα, το ανέλησα. Πολιτικά επαναλαμβάνω, Νίκο, μην το έτσι. Γιατί υπάρχουν θεματάκια εκεί. Υπάρχουν θεματάκια στην ιστορία αυτή. Αλλά τους κατατρόπωσε. Δεν θέλω να κάνω σχόλια. Θες να κάνεις κανένα σχόλιο, Βασίλη, για το θέμα εσύ? Είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον είδα τόσο στρεσαρισμένο, κατά κόκκινο. Αν τον είδατε κι εσείς, το πρόσωπό του ήταν κόκκινο. Φουντώσει ο άνθρωπος για να βάσει την πίεσή του. Και προφανώς. Εσύ λες ότι τον παρακολούθησε και κατά 80% νίκησε πολιτικά. Πολιτικά σου λέω. Δεν πολιτικά, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό πάντως με τον Κασιδιάρη που του ενοχοποίησε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, είδα πάντως έναν στρεσαρισμένο ήταν. Και με την πλάτη, θα έλεγα, κύριο Γεωργιάδη. Εγώ αυτό διέκρινα. Με την πλάτη στο έδρανο, εκεί που καθόταν στην καρέκλα από πίσω. Επειδή παρακολούθησα την κουβέντα. Πρώτη φορά, έτσι. Τουλάχιστον στο επίπεδο, Κυριάκου, που δείξανε τα δελτία, τα αποσπάσματα πριν από μερικές ώρες, είδα πάλι το σύνηθες. Το έχω ξαναπεί ότι με τις εκλογές μπήκαν στη Βουλή και τελειώνω αμέσως, δεν καθυστερώ καθόλου, μία δράκα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο λόγου και είναι λογικό. Και είναι εύκολη αντίπαλη για τον Άδωνη. Ακριβώς. Είναι εύκολη αντίπαλη για τον Άδωνη. Ασχέτως αν ο Άδωνης, γιατί δεν ξέρω καλά το θέμα το οποίο συζητήθηκε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα καλά, όμως άκουσα την κουβέντα. Τους είχε για πλάκα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ασχέτως. Πολιτικά εννοώ. Είναι πολιτικό αναλόγω στην εφρά διαλόγου που έχει. Όχι, δεν είναι εφρά διαλόγου. Γιατί μπορεί να λέει βλακίες. Μπορεί να λέει όχι ο κύριος Γεωργιάδης. Η επιχειρηματολογία για έναν άνθρωπο και να λέει ένας άνθρωπος λακωνικά, να μιλάει λακωνικά και να τα λέει όλα. Να σου απαντήσω. Εντάξει. Η επιχειρηματολογία. Μην κρίνουμε το επίπεδο τώρα που είναι στο κάθε. Δεν με αφήνει όμως να απαντήσω. Έκανε το σχόλιο σου. Το έκανε δεικτικά. Πάσε να απαντήσω. Δεν είναι σταθή αυτό που λες. Δεν στέκει. Πάλι το ίδιο. Μα δεν τελείωσε αυτό που θέλω να πω. Κρίνει κάτι το οποίο δεν άκουσε. Και ότι γνωρίζει καλά αρχαία ελληνικά. Και θα μπει στη διαδικασία να. Κρίνεις, επιμένεις. Να, να σε περιμένω να τελειώσει το σχόλιο σου, να τελειώσει και εγώ. Να μου κάνεις για έναν τηλεθεατή, ο οποίος δεν ξέρει την υπόθεση και ακούει και βλέπει τα αποσπάσματα τα οποία παίξαν στα δελτία, ο Άδωνης έκανε περίπατο. Για τον αποχαυνομένο τηλεθεατή, μιλάς τώρα. Όχι, τόσα χρόνια ο κύριος Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι τον έχουν κάτσει στον καναπέ του και δεν ξέρει τι να κάνει. Εγώ δεν θεωρώ τους τηλεθεατές αυτοκτονίες. Να μιλήσουμε για τους πολιτικούς που ενδιαφέρονται για τη χώρα και πασχίζουν αυτή η χώρα να βγει από τα μνημόνια και να προχωρήσει η χώρα μπροστά και οι πολίτες. Όχι για τον πολιτικό που βγαίνει και λέει: Ελάτε κύριοι, να αγοράσετε τώρα που η Ελλάδα είναι φτηνή. Τώρα παραλύρω. Άσε με σε παρακαλώ. Καλά κάνω. Όχι. Να παραλύρω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποκαλούμε τους τηλεθεατές αποχαυνομένους. Δεν είναι αποχαυνομένοι. Οι τηλεθεατές προσπαθούν μέσα από τις ειδήσεις να καταλάβουν τι συμβαίνει. Σε ένα ρασίνικο σε αρέσει να λέει ο υπουργός, ο βουλευτής. Θέλω να πάρει τα νησιά μου, τζάμπα, δεν με διαφέρει. Έλα, πάρε τώρα, πάρε. Σε παρακαλώ, Νικό. Buy Greece, it's cheap. Δεν θα του συγχωρέσω ποτέ αυτό το πράγμα που κάνει ο Γεωργιάδης. Σαν πολίτης μιλάω. Ωραία, δεν λέγεται αυτό. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, εγώ μιλάω για την υγεία. Είπα ότι πολιτικά κέρδισε. Εκεί θα το δει η δικαιοσύνη. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι κάνουν οι πολίτες. Οι πολίτες τι κάνουν. Για να δούμε. Με έξυπνες αγορές που κατεβάζουν σημαντικά το κόστος του καλαθιού της νοικοκυράς, απαντούν οι καταναλωτές που πάνε πάντα προετοιμασμένοι στο σούπερ μάρκετ που έχουν επιλέξει, επειδή τους δίνει την ευκαιρία να διαμορφώσουν ανάλογα με το πορτοφόλι τους τα ψώνια και να μην στερηθούν τίποτα. Υπάρχουν όμως τρόποι τελικά για να ψωνίσουμε φθηνότερα σε ένα σούπερ μάρκετ, ή πάμε έτσι, τυχαία? Όχι, τυχαία δεν πάμε. Κάποτε μπορεί να πηγαίναμε, τώρα δεν πάμε. Τώρα δεν πάει κανένα τυχαία. Τώρα είναι πολύ σκεπτικά και πολύ σημειώνει, σκέφτεσαι, παίρνεις, μετράς τις ποσότητες, τα μετράς όλα. Όταν πας ένα σούπερ μάρκετ, θα σου προσφέρεις και άμα σου συμφέρεις, παίρνεις, αν όχι. Παραδείγματος χάρη σήμερα εδώ έχουμε το αλεύρι. Ναι. Το αλεύρι, ελληνικό κιόλας, έτσι, ελληνικό, ναι. Που είναι δύσκολο να βρεις ελληνικό αλεύρι, 55 λεπτά. Συμφέρει, έτσι. Αυτό είναι. Παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι και υπάρχουν τα πάντα σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κάποιοι καταναλωτές ψωνίζουν με γνώμονα όχι το φρέσκο ή το καταψυγμένο, αλλά το πιο φθηνό. Ψυγμένα λαχανικά ή τα φρέσκα, γιατί έχουν μια διαφορά στην τιμή. Ναι, τα φρέσκα περισσότερο τα προτιμώ στη λαϊκή, καταψυγμένο κάτι φθηνό. Προτιμάμε τα φθηνά, τα οικονομικά. Φθηνά. Ναι, το οικονομικό. Εντάξει. Εδώ πολύ ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ. Γενικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κανείς οικονομία αν το θέλει. Τα φρέσκα τα φασολάκια έχουν 3,29, είναι περίοδος τους, είναι επανάκραση. Στη λαϊκή είναι ακόμα ακριβότερα. Μπορούμε όμως να τα βρούμε αν προσέξουμε στα ψυγεία κατεψυγμένα. Προσέξτε τώρα, να δείτε σε τι τιμή. Κατεψυγμένο ένα κιλό, 1,45, ακριβώς η μισή τιμή. Και είναι ολόφρεσκα και ελληνικά. Τώρα το καλοκαίρι τα φρέσκα της εποχής. Το χειμώνα παίρνουμε και τα κατεψυγμένα. Σχεδόν μονόδρομος. Και υπερφωνούμαστε και επειδή είναι και πιο φθηνά. Ναι. Όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν πλέον το ελληνικό σούπερ μάρκετ της γειτονιάς τους και προτιμούν τις ημέρες που βάζει τις καλύτερες προσφορές. Και καλά κάνουν βεβαίως. Αφού δεν πρέπει να τα περιμένουν όλα από το λιανεμπόριο, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να φέρονται έξυπνα σε ό,τι αφορά τις αγορές και τη διαχείριση των χρημάτων τους. Για να γεμίζουν ευκολότερα και φθηνότερα το καλάθι της νοικοκυράς. Αυτά λοιπόν κάνουν οι Έλληνες. Πάμε τώρα στους φίλους μας που έρχονται στην Ελλάδα. Οι λαθροεισβόλοις στις χώρες τους έχουν ήθη και έθιμα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Ένα από αυτά είναι να ντύνουν τα αγοράκια τα 8χρονα, 9χρονα, 10χρονα, 11χρονα και να τα κάνουν χανουμάκια και να τα αγοράζουν σε μια εκδήλωση ειδική που γίνεται. Όταν τα αγοράζουν βέβαια δεν τα αγοράζουν απλά για να τα αγοράσουν, τα αγοράζουν και για άλλους λόγους, ξέρετε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Θα δείτε λοιπόν το βίντεο για να δείτε για ποιο λόγο εκπεπιθήσεως και εξιδεολογίας, κύριε Χιδρίου Γλουμενάντιος, στην λαθροεισβολή.
Δείτε το βίντεο. We are every day listening to children who are being abused, who are on the street or in the school or wherever they are or in the home settings. So these are tip of the iceberg which is being reported in the media. In one survey carried out by a children's charity, 95% of truck drivers admitted that having sex with boys was their main entertainment. And some local surveys have estimated that 9 out of every 10 street kids have been abused. If accurate, that puts the figure on a national scale in the hundreds of thousands. कोई गाड़ी वाले उसको उसके साथ लगा लेते हैं गाड़ी वाला तो बस ऐसे ही बस उनकी जिंदगी गुजरती रहती है गाड़ी छोटे होते हैं बच्चे हाँ जी छोटे बच्चे उनकी तकरीबन ये 12 साल 10 साल हाँ ये खतरा उनके लिए ये है कि बस वो तो ना समझे मासूम है कंडक्टर हैं उनने लड़के बैठे हैं हाँ जी बस ये लड़के तो इधर डेली मिलते हैं जी आज ड्यूटी की है और तो अगर वो शाम कल नहीं आएगा तो शाम को मुझे बोल देगा कि साथ कल मैं नहीं आऊँगा तो अपने लिए वो लड़के का बंदा क्या इन्हें रहेगा किधर उगलो तातेरा था Τα τέρατα κοινωνίας που λέγει ο συγχωρεμένος Κυριάκο, Κυριάκο είναι αδύνατη η ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στα δικά μας Στο Μητσοτάκη πέστε Κριτήρια Να τα πεις στο Μητσοτάκη Δεν ξεχνάμε τη μικρή Μυρτό έτσι, που έπεσε έτσι. Στα χέρια αυτού του τρισάθλιου σκουλικιού για μένα που δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, του Πακιστανού το οποίο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του καταστράφηκε όλη του η ζωή μία ζωή είχε να ζήσει και την έχασε Σταμζίκας. Εγώ τι να πω, ρε παιδιά, ξέρετε τις ευαισθησίες που είναι. Εγώ πλέον έχω αναφερθεί σε ένα νέο είδος ρατσισμού, το οποίο είναι σε βάρος των Ελλήνων πλέον και σε βάρος όσων σκέφτονται ότι ρε παιδιά, εντάξει, άνθρωποι είναι καυτοί, υποφέρουν, εμένα, κάνουν ράνο, αλλά εδώ πέρα τι είναι. Τι άνθρωπο το δεκάχρονο πηγαίνει πέρα και όχι, ακούστε, εγώ δεν λέω για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Λέω για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κατατρεγμένοι από διάφορες χώρες και απλά δεν είναι. Το πάτε σκύλια, λέστε, δεν είναι αυτή όχι, η όχι, δεν είναι πάτε σκύλια, λέστε. Ανοίξαν την πόρτα οι κύριοι και μπήκανε. Βασίλη μου, δεν πετάξετε το καλοκαίρι. Να πω το εξή για να το ξέρετε. Αυτό εκεί επιτρέπεται, δεν είναι παράνομο. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Είναι έθος. Είναι κουλτούρα του. Είναι έθος, σου λέω. Είναι συνήθεια, ξέρετε τι σημαίνει συνήθεια. Δεν είναι νόμος γραμμένος, αλλά είναι έθος που γίνεται συνήθεια. Δηλαδή δεν απαγορεύεται το καταλάβετε. Να παίρνει ένα 10χρονο και 9χρονο παιδάκι. Να τον δίνεις κοριτσάκι για να, το, να μην πω κανένα κουβέντα. Επιτρέπεται, το κάνουν. Κάτι τέτοια βλέπω και πιστεύω ότι είμαι πολύ έτσι περήφανος με χριστιανός ορθοδόξος. Και φυσιολογικός. Κύριε Χιδρόγλου, να θυμίσουμε στους Έλληνες που δεν ξέρουν, οι Σουλτάνοι επί 300 χρόνια είχαν και πέρα τα, είχαν δύο χαρέμια. Ναι. Το ανδρικό, δηλαδή ναι. των περίεργων, ναι. Κυριακό. Με παιδάκια από 7 μέχρι 15 ετών. Ευνούχοι. Έτσι, ευνούχοι. Όχι, δεν ήταν ευνούχοι. Κυριακό, εμένα ξέρει τι με ενοχλεί. Και το γυναικείο. Κυριακό. Και όπου ήθελε πήγαινε ο Σουλτάν. Κυριακό, ξέρει τι με ενοχλεί. Μην κοιτάξει με άλλο ξα. Κυριακό. Την ιστορία. Μπορώ να πω μια κουβέντα εδώ. Αυτό κάνω και τώρα. Ξέρει τι με ενοχλεί. Η υποκρισία των δυτικών κοινωνιών. Και δυτικών. Μισό λεπτό. Άκουσε με λίγο. Στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, μια ολόκληρη πόλη επί δεκαετίες έκλεινε τα μάτια στο δράμα, το γνωστό δράμα νεαρών κοριτσιών τα οποία βιάζονταν από μουσουλμάνους μετανάστες. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε. Έτσι, τα πράγματα κατάματα. Αυτή είναι μια κουλτούρα που είναι εχθρική στη δική μας κουλτούρα. Έτσι, εχθρική στη γυναίκα. Εχθρική στη γυναίκα, εχθρική στα παιδιά. Μπράβο. Έτσι. Και πολλές φορές, πρόσεξε αυτό που θα πω, και εχθρική και στα ζώα. Έτσι. Τι είπε, Σαουδική Αραβία λοιπόν. Δεν ξέρω, είναι εκτοβασία δεν... Όχι, 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 άλλο εννοώ. Δεν θέλουν τα σκυλιά, παραδείγματος χάρη. Α, ναι, αυτό εγώ θα σου πω στην Βαρκελόνη, σε μια γειτονιά που ήδη υπάρχει μεταναστευτική πλειοψηφία, ζητήσαν από τους γηγενείς κατοίκους ότι δεν θέλουν τα σκυλιά και δηλητηριάζουν τα σκυλιά με φόλες. Αυτό που θέλω δηλαδή να σου πω είναι ότι υπάρχουν πτυχές του πολιτισμού τους, οι οποίες για μας είναι απαράδεκτες, δεν μπορούμε να τις δεχτούμε και έχουμε κάθε δικαίωμα, κυρία Κοβελόπουλο, να ζητάμε βάσει τη εφαρμογή των δικών μας νόμων. Αυτοί να το σέβονται. Να θα το κάνουν αυτό. Όχι. Διότι ξέρεις πολύ καλά, το Κοράν είναι πάνω από οποιαδήποτε δημοκρατία και οποιαδήποτε νομοθεσία. Υπάρχουν παραδείγματα. Επιτρέψτε μου λίγο να πω το εξής. Θέλω τον ΤΡΑΠ τουλάχιστον να είναι υποτιλητισμένο. Γιατί έχουμε φάει πολύ παραμύθια από τα μεγάλα κανάλια στην Ελλάδα που είναι δυτικόδουλα. Ότι και καλά οι έγχρωμοι μισούν τον ΤΡΑΠ, οι έγχρωμοι δεν ψήφισαν ΤΡΑΠ, οι Μεξικανοί δεν ψήφισαν ΤΡΑΠ. Θα δείτε λοιπόν εγχρώμους οι οποίοι στηρίζουν ΤΡΑΠ και δεν είναι ένα σχεδίο. Στην Κεντρική Αμερική κυρίως, δεν ξέρω αν το έχει δει. Το 64% ψηφοφόρων των εχθρών ψήφισαν Τραμπ.
Λόγω ανεργίας και Χαλκιώτη. Γιατί τους υποσχέθηκε δουλειές για τους Αμερικανούς. Για να το δούμε λίγο. We have been devastated. We have been devastated with the lack of jobs, with immigration. We have been run over. Donald Trump is our new future. Donald Trump is our hope. Donald Trump is also bringing us together, regardless of the color of our skin, as American citizens. That's the only way we can get back in order, is if we stand together. This present administration is not working in the favor of American citizens. They're destroying the Constitution. They're tearing this country down. We need somebody that's going to be strong, stand as a man, and help us recognize and put the Constitution and illustrate the Constitution, what it was written for. And Donald Trump is the person. He's going to make America great again, regardless of the color of your skin. Για να μην τρώτε παπά από τα ελληνικά κανάλια, το έδειξα εγώ. Δεν θα κάνουμε ανάλυση. Ναι, πες μου. Όχι, αλλά οφείλουμε να πούμε, Κυριάκο, ότι οποιοδήποτε Αμερικανός πολίτης αποδέχεται, είτε κάποιοι θέλουν να περάσουν το όχι, είτε το ναι, αποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πρωτίστως προασπίζεται τα συμφέροντα της Αμερικής. Και κανενός αλλού. Λοιπόν, παιδιά, τεράστιο. Λίγη ο χρόνος, ένα τόμινε. Δείξε μου το Μητσοτάκη με τον κόσμο που μάλεψε εκεί για να απαντήσω τον κύριο Τιδίρογλου με εικόνα. Γιατί σήμερα είναι κάτι γραφείο. Να δούμε λίγο τι δεν τα πήγαινα εγώ, αλλά έτυχε να περάσω. Γραφεία που κάναμε στον Πειραιά, κύριε Τιδίρογλου. Να σου πω ότι η δημοκρασία ήταν απίστευτη. 7 η ώρα ήταν. Ναι, αλλά είχε τόση ζέστη μέσα. 38-39 βαθμό και καβάλα είναι αυτό. Όχι, μιλάω για τα δικά σου εκεί. Κάτσε, να μου δείξουμε, πάει ο κόσμος. Να δείξουμε το βίντεο. Ρίξε το βίντεο, ρε παιδί. Πάμε λοιπόν, δεν πάει ο κόσμος. Όσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσεις θα τα βασιλεύσεις. Του Θεού. Και τόσον φυλάτω για τους σταυρούς σου πολύτερμα, τον σόδο αιώναξιους ημάς πίσον Θεό. Αναφερόμαστε στη βασιλεία του Θεού και στην εξουσία που έχει ο Θεός. Δεν έχει καμία σχέση με βασιλιάδες, με πρίγκιπες και ιστορίες. Να μην το πω και πάτε με αλήθεια. Είμαστε με την ιστορική αλήθεια, πρεσβεύουμε αυτό και το έχω πει χίλιες φορές. Για μας η Ελλάδα είναι πάνω από όλους και πάνω από όλα. Δεν υπάρχουν πρόσωπα, φυσικά. Υπάρχει ο Θεός, η Παναγία, υπάρχει η Ελλάδα, η ιστορία και ο πολιτισμός μας. Και αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Για όλους είναι πραγματικό. Επειδή ήμουν σκαρφαλωμένος εκεί σε μια καρεκλίτσα, γιατί φαίνεται ότι είναι απλώς είναι ένα κομμάτι. Μόνο, εγώ δεν ήμουνα. Παιδιά, γινόταν το αδιακόρυτο. Ήταν πάνω από 300 άτομα, ακόμα και στις σκάλες, κατ' τρίτος όροφος. Ήταν ενθουσιασμό τσαμτσίκα. Μα δεν είναι αυτό. Τρώμαξε ένα αυγό. Είχε τόσο μεγάλη ζέστα και δεν είσαι ένα αυγό κάποια στιγμή. Δεν του αρέσει το λίγο αυτό. Μην το λες τόσο πολύ με ενθουσιασμό. Δεν του αρέσει που είχε πολύ κόσμο. Γιατί δεν είσαι εχθρό μου. Γιατί δεν ξέρω το Μητσοτάκι και σωρά χωρέα. Έδειξαμε τον φίλο μας το Μητσοτάκι. Ο κόσμος δεν πάει σε συγκεντρώσεις. Πώς δεν πάει? Εγώ όχι, λοιπόν σε ενημερώνω ότι σήμερα σε εγγένεια, τα εγγένεια αυτού του γραφείου. Για άνοιγμα γραφείου. Υπήρχε άνοιγμα γραφείου. Δεν πάει περιπτώσει, αγιασμός. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμο, αγαπητέ Νίκο. Επειδή λείπει ο Καψαμπέλης. Χαίρομαι που το ακούω και δεν σημαίνει αυτό. Κοίταξε, θα με θυμηθεί σε λογικό, δεν πειράζει. Πάμε, εδώ είμαστε. Επειδή λείπει ο Καψαμπέλης, δεν σημαίνει ότι λείπει και το σκίτσο. Ρίξτε το σκίτσο. Η κυβέρνηση βγήκε στις αγορές. Ας βγει στη λαϊκή άμα τη βαστάει. Τσολάκης, δεν είναι, παιδιά. Τσολάκης. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ κύριε Χιδίρογλου, κύριε Τζαμτζίκα, κύριε Χαλκιώτη, κύριε Γραμμένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σε δύο λεπτά από τώρα η εκπομπή Κόντρα και Ρήξη, σε λίγο δηλαδή, με δύο ρεπορτάζ συγκλονιστικά. Γιατί η Γερμανία είναι γίγαντας με γυάλινα πόδια. Ανάλυση, γιατί έχει παράγωγα 50 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και τα οποία θα σκάσουν κάποια στιγμή. Και ένα δεύτερο θέμα, πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας ξεκίνησε ήδη από το απόγευμα για τους S-400, αλλά και για δηλώσεις του Ερντογκάν περί εισβολής του στη Βόρεια Συρία. Όλα αυτά και τι θα γίνει από εδώ και πέρα με ρεπορτάζ και βίντεο σε δύο λεπτά στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη. Να είστε όλοι καλά.